Χθες στο δικητήριο υπήρξε σύσκεψη για τον συντονισμό της πολιτικής προστασίας. Ποια συμπεράσματα βγήκαν εκ μέρους σας και τι τους ζητήσατε, γιατί είστε ο αποκλειστικά υπεύθυνος αντιμετώπισης πυρκαγιών. Εχθές πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη επί την προεδρία της κυρίας Αντιπεριφερειάρχου, της κυρίας Αλιφέρη. Ζητήσαμε από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση να μας στηρίξουν το καλοκαίρι, που είναι η Δήμη, που είναι η αστυνομία, που είναι ακόμα και το λιμενικό σε διάφορες περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πρόσβαση, καλή πρόσβαση από στεριά να μας βοηθήσει να μετακινήσουμε είτε δυνάμεις για πυρόσβεση είτε να κάνουμε μια εκένωση κάπου πληθυσμού. Όλοι δήλωσαν ότι θα προσφέρουν τα μέγιστα τα καλύτερα. Τους γνώρισα ότι έχουμε κάνει έλεγχο όλων των δασικών και αγροτικών δρόμων. Όπου χρειάζεται συντήρηση έχει καταγραφεί και τους το έχουμε γνωρίσει και εγγράφως και προφορικά. Ζητήσαμε από τους Δήμους τα πυροσβεστικά οχήματα που είναι να επανδρωθούν και να τους παρέχουμε κάποια εκπαίδευση αν απαιτηθεί για να ανταποκριθούν καλύτερα στο έργο τους, μαζί μας πάντα. Ζητήσαμε από τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον νομό να μας βοηθήσουν. Γενικά υπήρξε ένα καλό πνεύμα. Μιλήσαμε και για τις χωματερές, ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και να μην είναι αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς. Ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και επίσημα. Ποιες είναι οι προφυλάξεις και οι απαγορεύσεις? Θα εκδώσουμε ένα δελτίο τύπου η προσβεστική υπηρεσία προς τα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να γίνει γνωστό προς όλους τους πολίτες και προς όλους τους Δήμους. Έχουμε αποστείλει την πυροσβεστική διάταξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου της Πυροσβεστικής που απαγορεύεται το άναμα φωτιάς από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου που είναι η διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα εκδώσουμε δελτίο τύπου που θα τους δίνουμε σχετικές οδηγίες σχετικά το να μην ανάβουν φωτιά κτλ. Και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δουν κάποια πυρκαγιά, πώς θα ειδοποιήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία με τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε στην πυρκαγιά όσο γίνεται στη γένεσή της, στην αρχική της, στη γένεσή της. Να πούμε για το χθεσινό περιστατικό στη Φαλάνη. Εχθές το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά μεταξύ του Δημοτικού Διαμερίσματος Φαλάνθης και Καπλανίου, στο μέσο της διαδρομής περίπου. Ήταν μια πυρκαγιά που έκαψε καθαρά δασική έκταση, γύρω στα 50 στρέμματα περίπου. Η πυροσβεστική υπηρεσία επέμβηκε άμεσα με δύναμη 30 ντρόν και 12 οχημάτων, πυροσβεστικών οχημάτων. Τέθηκε πριν κατά τη διάρκεια της μέρας τέθηκε υπομερικό έλεγχο και με τη δύση του ηλίου ήταν υπό γενικό έλεγχο, πλην όμως για λόγους ασφαλείας παραμένουν κάποια οχήματα με πυροσβέστες εκεί προκειμένου για μην τυχόν αναζωπήρωση. Η εικόνα που έχετε ενδέχεται να είναι και εσκεμμένη κίνηση? Η εικόνα που έχω είναι ότι γιατί τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί προανάκριση το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Πλην όμως η πυρκαγιά αυτή δεν ξεκίνησε από κάποια εργασία, που έκαναν είτε κάτοχοι κτημάτων. Δεν έχει ξεκινήσει από κάποια υπαίθρια εργασία κάποιου καλλιεργητή κτλ. Γιατί αφορά καθαρά δασική έκταση και όχι αγροτική και δασική.